Μία όμορφη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαζί με τους μαθητές στο 1 του Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης, καθώς μέρος των εσόδων από το ημερολόγιο της χρονιάς διατέθηκε στο παράρτημα Μυτιλίνης του Συλλόγου Φλόγα, στηρίζοντας το έργο του. Ο πρόεδρος του παραρτήματος, κ. Λαδάκης, εκφράζει τις ευχαριστίες του για την πρωτοβουλία αυτή, ενώ τονίζει ότι πάγιο αίτημα παραμένει η εξασφάλιση στέγης για τις δραστηριότητες της Φλόγας, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί. Το ποσό των 750 ευρώ δόρισαν στο παράρτημα Μυτιλίνης της Φλόγας μικροί μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Συλλόγου Γονέων και των Εκπαιδευτικών, που φέτος αφιέρωσαν το ημερολόγιο του σχολείου στη Φλόγα και διέθεσαν μέρος των εσόδων για τη στήριξη του έργου της δίπλα σε παιδιά και γονείς με νεοπλασματικές ασθένειες. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τα παιδάκια και τους δασκάλους του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης. Έγινε μια προσπάθεια από το Σύλλογο πριν τις γιορτές να τυπώσουν κάποια ημερολόγια για από αυτά κάποια έσοδα να διατεθούν θα πήγαιναν στη Φλόγα. Έτσι τώρα πριν μου φαίνεται στις 7 Αυγουστίου με φώναξαν και μου έδωσαν κάποια χρήματα που κατάφεραν να μαζέψουν από αυτή τη δραστηριότητά τους. Είναι σημαντικές τέτοιες δράσεις και πόσο μάλλον για ένα σύλλογο ο οποίος κάνει ένα τέτοιο έργο και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Έτσι, δεν είναι. Σίγουρα και το πιο ωραίο είναι ότι ευαισθητοποιούνται και τα παιδάκια από μικρά, μαθαίνουν στο να δίνουν. Ναι. Να πούμε λίγο το παράρτημα της Φλόγας, πότε ξεκίνησε να λειτουργεί εδώ στη Λέσβο. Το παράρτημά μας εδώ στη Λέσβο ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2022. Έτσι. Είμαστε, νομίζω, ένα αρκετά δραστήριο παράρτημα, γιατί μόνο μέσα σε λίγο καιρό έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα σημαντικό έργο. Ναι. Έχουμε ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο της Λέσβου. Πολλοί έχουν μάθει για το έργο της Φλόγας. Ναι. Βέβαια, δυστυχώς βοηθήσαμε και κάποιες οικογένειες, που αυτός είναι ο απότερος μας σκοπός, δηλαδή σωστά. Κάποιες οικογένειες που έχουν θέμα, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να απαλύνουμε κάπως το πρόβλημά τους. Ακριβώς. Και η προτεραιότητά μας είναι να βρούμε ένα χώρο για να στεγάσουμε τα γραφεία μας και σαν εκθετήριο προϊόντων για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καθημερινό έσοδο. Πάνω σε αυτό θα μπορούσε να διατηθεί κάποιος χώρος από τους φορείς. Ο Δήμος που είχε κάποιο χώρο δυστυχώς ήταν σε ακατάλληλο σημείο για τη χρήση που το θέλαμε, οπότε περιμένουμε τώρα μήπως βρεθεί κάτι άλλο.